Στο νέο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου ανέθεσε τη σύνταξη υπομνήματος με τις θέσεις όλων των εμπλεκόμενων στο έργο του Μετρό, αναπληρωτής Υπουργός Χρήστος Πίρτζης, ενώ τα χρονικά περιθώρια για την εξεύρεση λύσης στενεύουν. Το έργο του Μετρό ξεκίνησε το 2006 και έπρεπε να έχει παραδοθεί όπως προβλεπόταν από τη σύμβαση το 2012. Ο πρόεδρος των εργαζομένων, Χάρης Κυπριανίδης, μιλώντας στην εκπομπή από το Ε μέχρι το Χ, χαρακτήρισε θετική εξέλιξη συγκρότησης επιτροπής, αν και αυτή θα έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα. Ο Γενικός Γραμματέας θα είναι επικεφαλής αυτής της επιτροπής και θα υπάρχει μια τριμελής αντιπροσωπεία από κάθε πλευρά. Και η θέληση ουσιαστικά, όπως δείχνουν τα πράγματα, ώστε να βρεθεί η λύση να συνεχιστεί το έργο, είναι αυτό που μας κάνει αισιόδοξους ότι μπορούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και για εμάς τους εργαζόμενους, για το έργο και για την πόλη γενικότερα. Η σύμβαση έχει υπογραφεί τον Απρίλιο του 2006. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2006. Έχουμε ξεπεράσει τα 8,5 χρόνια εργασιών. Θα έπρεπε να έχουμε παραδώσει το έργο βάσει της αρχικής ημερομηνίας παράδοσης τον Οκτώβριο του 2012, γιορτάζοντας τα 100 χρόνια απελευθέρωσης της πόλης. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων, Στράτος Σιμόπουλος, αναφερόμενος στο θέμα του μετρό της Θεσσαλονίκης, έκανε λόγο για μια περίοδο πλήρους απραξίας. Ανέλαβε 2 μήνες μετά την ορκομοσία της κυβέρνησης καθήκοντα ο Υπουργός. Εγώ θέλω να τονίσω ότι και σήμερα που μιλάμε, οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου, μεταξύ των οποίων και ο Γενικός Γραμματέας, τον οποίο ανατέθηκε να συντονίσει την Επιτροπή για την επίλυση των προβλημάτων του Μετρό Θεσσαλονίκης, δεν έχουν αρμοδιότητες. Τώρα, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Θα μου επιτρέψετε όμως και εγώ μετά τις εκλογές. Ο πρόεδρος των εργαζομένων όμως επίσης είπε, γιατί ρωτήθηκε, ότι το έργο του Μετρό ξεκίνησε το 2006. Είμαστε το 2015 και προβλεπόταν να τελειώσει το 2012. Εγώ εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι όσο ήμουν Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων, το μετρό λειτουργούσε, βέβαια όχι με τις ταχύτητες που έπρεπε, και ως απόδειξη αυτού αναφέρω το ότι οι απορροφήσεις ήταν 3, 4, 5 εκατομμύρια το μήνα. Εδώ και 4 μήνες είναι στο 0.